οδυράς μπορεί. Έστω και κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει, λόγω των γεγονότων που ανέφερα παραπάνω, να έχει έναν ρόλο και να είναι σημαντικός ο ρόλος αυτός. Έτσι, αλλάζουμε το λογότυπο της τηλεόρασης, όπως το έχουμε συνηθίσει δεκαετίες τώρα, και το συνδέουμε άμεσα με την αναγκαιότητα υποστήριξης του brand name της ΚΟ. Δημιουργούμε νέο, σύγχρονο και ευέλικτο site που θα συνδέεται λειτουργικά με το νέο site του Δήμου που αυτή την περίοδο επίσης δημιουργούμε. Για τα δύο προηγούμενα, δηλαδή το νέο λογότυπο και τη νέα ιστοσελίδα, η παρουσίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Επενδύουμε στην ενημέρωση με σημείο αναφοράς την εξωστρέφεια. Μπορούμε και πρέπει να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε θετικές ειδήσεις για το νησί μας. Γεγονότα, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα και μεγάλους στόχους. Γιατί πρέπει να βάλουμε την υποκρατική ΚΟ επιτέλους στο επίκεντρο. Περνάμε δυναμικά στην ηλεκτρονική εποχή, στην άμεση πληροφόρηση, στην διάχυση και μεταφορά της είδησης σε ένα ευρύ κοινό με άνοιγμα σε νέες ηλικιακές ομάδες. Συνδέουμε έως το 2021 τη νέα τηλεόραση με τις ξενοδοχειακές μονάδες για να προβάλλεται η ΚΟΣ μέσα από σύγχρονες παραγωγές. Διευρύνουμε και εδραιώνουμε την αλληλεπίδραση και την διαδραστική πληροφόρηση με τους κόους της Διασποράς. Εντάσσουμε την πληροφόρηση στα social media με σύντομο και περιεκτικό τρόπο. Ανοίγουμε τη συνεργασία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ισχυροποίησης του μέσου του Δειράς, χωρίς αυτό να δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού. Δίνουμε τη δυνατότητα στις νέες ηλικίες να χρησιμοποιήσουν τον Δειράς για να επικοινωνήσουν τις δικές τους προτεραιότητες, την δική τους οπτική, θα έλεγα, στα ζητήματα που τους αφορούν. Διερευνούμε και υιοθετούμε κάθε καλή σύγχρονη πρακτική που μπορεί να αποφέρει έσοδα στο μέσο. Προσαρμόζουμε το διαφημιστικό τμήμα στις σύγχρονες ανάγκες και στην ευελιξία που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μέσα στην άμεση και με περιορισμένο κόστος μεταφορά της στοχευμένης πληροφόρησης. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια. Όμως θα το τολμήσουμε. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Με συνεργασία, με ανταλλαγή απόψεων, με δημιουργικό διάλογο και κοινή στόχευση. Γιατί ο Δειράς μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια να τοποθετήσουμε εκ νέου την ΚΟ στον σύγχρονο κόσμο.